Η νομοθεσία τι προβλέπει για τους ανθρώπους αυτούς και τι έχει καταστρατηγηθεί από τη Γερμανία? Κοιτάξτε, η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και μιλάμε για το σκληρό πυρήνα του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου. Δηλαδή, η οικογενειακή ενότητα είναι ένα δικαίωμα το οποίο προβλέπεται και από τη Συνθήκη της Γενέβης και από τον κανονισμό του Δουβλίνου, αλλά απορρέει και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επομένως, είναι εντελώς απαράδεκτο από κάθε άποψη να κρατούνται αυτοί οι άνθρωποι εδώ, να μην έχουν δικαίωμα να μετακινηθούν και να επανενωθούν με τις οικογένειές τους, και αυτό πρέπει να τελειώσει άμεσα και μάλιστα μέσα από μια διαδικασία η οποία θα είναι μια ασφαλής και ολοκληρωμένη μετακίνησή τους στις χώρες όπου βρίσκονται οι οικογένειές τους, διότι αυτό προβλέπει η διεθνής και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Από εκεί και πέρα πρέπει και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα και με βάση την νομιμότητα αλλά και με βάση την αλληλεγγύη για τον ανθρωπισμό που επιτάσσουν και οι ευρωπαϊκές αλλά και οι δικές μας αξίες σαν αριστερή κυβέρνηση. Και γιατί καταγγέλνουν ότι πληρώνουν από την τσέπη τους το εισιτήριο? Γι' αυτό είπα ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία είναι και οικονομικά εκτός των άλλων, τα οποία πρέπει να τακτοποιηθούν ούτως ώστε να έχουν το δικαίωμα και την πρακτική δυνατότητα οι άνθρωποι αυτοί να ταξιδέψουν και να επανανωθούν με τις οικογένειές τους. Γιατί να το κάνω εάν υπάρχει το δικαίωμα ή προβλέπεται και από τη μια καθυστερεί και δεν υλοποιείται, αλλά από την άλλη και όταν μπορεί να υλοποιηθεί να μην υπάρχει οικονομική δυνατότητα? Επομένως πρέπει να δούμε και αυτό το ζήτημα και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σαν κυβέρνηση. Είναι σαφές ότι οποιασδήποτε καθυστερήσεις ή οποιασδήποτε εκπτώσεις ή οποιαδήποτε εμπόδια και περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό δεν δικαιολογούνται σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο. Πρόκειται για στοιχειώδες δικαίωμα το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί, να επεκταθεί και να συνδεθεί και με την, επανεγκατάσταση και τη μετεγκατάσταση που πρέπει να διευρυνθούν. Δεν μπορούμε δηλαδή να βλέπουμε το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης ως κάτι ξεχωριστό. Είναι κάτι το οποίο προβλέπεται, είναι μια δυνατότητα και ένα δικαίωμα που υπάρχει, αλλά πρέπει μαζί με αυτό να δούμε, να εφαρμόσουμε και να διεκδικήσουμε την άμεση υλοποίηση του δικαιώματος στην μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση και μάλιστα τώρα με τη λήξη των προγραμμάτων αυτών να διευρύνουμε και τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούν νόμιμα να μετακινούνται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν νόμιμες δίωδοι προσφυγιάς και μετανάστευσης.